πρόεδρο της Παλαιάς Φιλαρμονικής Κέρκυρας, όπως και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, για την τιμή που μου έκαναν να με προσκαλέσουν για να μιλήσω για τον Ρίχαρντ Βάγκνερ με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από τη γέννησή του. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, φίλοι της μουσικής, η αρχαία Ελλάδα, ιδωμένη στα θεμέλια ολόκληρου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, προσφέρει αρχιτεκτονικά νοήματα και ιδέες που διαμέσου των αιώνων εμπλουτίζουν τους δικούς μας κόσμους μέσα από την ερμηνευτική τους. Ο Βάγκνερ επηρεάζεται αποφασιστικά σε πολλά επίπεδα στο έργο του από την αρχαία Ελλάδα, αντίστοιχα η πρόσληψή του στην νεότερη Ελλάδα, η οποία είναι πιο σημαντική κυρίως στην περίοδο από την δεκαετία του 1880 και έπειτα, έως τον πρώτο μισό του 20ου αιώνα, λόγω της αυξανόμενης εισρωής και επιρροής αντιπροσωπευτικών δειγμάτων πολιτισμού της Γερμανίας, δίνει μια σημαντική πτυχή της γενικότερης αντίληψης της θέσης της μουσικής στο αρχαίο δράμα από διανοούμενους της νεότερης Ελλάδας. Έτσι, σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι αφενός να παρουσιάσω τους τρόπους με τους οποίους ο Βάγκνερ αντιλαμβάνεται την αρχαία Ελλάδα μέσα από τη θεωρία και το έργο του, αφετέρου να αναφερθώ αναλυτικά στην ερμηνεία της σχέσης του Βάγκνερ με την αρχαία Ελλάδα από δημιουργούς και μουσικολόγους της νεότερης Ελλάδας, οι οποίοι επιχειρούν να απαντήσουν στο εξής σημαντικό ερώτημα. Ποια είναι η καταλληλότερη μουσική που θα πρέπει να συνοδεύει τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος και αν το έργο του Βάγκνερ μπορεί να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινώ λοιπόν με την παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους ο Βάγκνερ αντιλαμβάνεται την αρχαία Ελλάδα. Για τον Βάγκνερ, η αρχαία ελληνική τέχνη, η οποία βασιζόταν στο μύθο, ήταν το ιδεατό παράδειγμα επειδή πίστευε ότι έχει άμεση επαφή με τη φύση. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία, ισχυρίζεται σε μια επιστολή του στο Λίστ στις 20 Νοεμβρίου 1851, οι κοινωνικές σχέσεις περιγράφονται τόσο απλές, πλαστικές και διακριτές, ώστε εύκολα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει την ίδια την ανθρώπινη φύση. Επίσης, όπως παρατηρεί στο δοκίμιό του «Η τέχνη και η Επανάσταση» του 1849, με τους Έλληνες, το τέλειο έργο τέχνης, το δράμα, υπήρξε η επιτομή όλων των εκφραστικών στοιχείων της ελληνικής φύσης. Ήταν η ίδια η κοινωνία, σε άμεση σχέση με την ιστορία της, η οποία απεικονιζόταν στο έργο τέχνης και η οποία επικοινωνούσε με τον εαυτό της και στη διάρκεια λίγων ωρών γέμιζε τα μάτια της με τη δική της ευγενέστερη ουσία. Σε άλλο ελάχιστα γνωστό δοκίμιο του της ίδιας περίοδου, με τίτλο «Τέχνη και κλίμα» του 1849, εκφράζει την πεποίθησή του ότι «Ο Έλληνας, ξεκινώντας από τα θεμέλια της φύσης, δημιούργησε τέχνη αφού ενεξαρτοποιήθηκε από την άμεση επίδραση της φύσης. Εμείς απομακρυνθήκαμε με βία από τη φύση και ξεκινώντας από τα θεμέλια ενός στερημένου από πνεύμα και διεπόμενου από νόμους πολιτισμού, θα προσεγγίσουμε τη τέχνη μόνο όταν γυρίσουμε την πλάτη στον πολιτισμό αυτόν και αφαιθούμε για άλλη μια φορά συνειδητά στην αγκαλιά της φύσης». Για τον Βάγκνερ, επομένως, η ενότητα με τη φύση ως τελικός στόχος της ανθρωπότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετατόπιση του κεντρικού ενδιαφέροντος της σύγχρονης κοινωνικής συνείδησης, η οποία είναι ληστική και ανταγωνιστική, σε μια αισθητικά αναγεννημένη μυθολογία, η οποία μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε επαφή με μια αρχαϊκή τάξη πραγμάτων. Το δοκίμιο «Η τέχνη και η επανάσταση» ήταν το πρώτο μια σειρά από θεωρητικά δοκίμια επαναστατικής πολιτικής που έγραψε ο Βάγκνερ με αφορμή του ξεσηκωμού της Δρέσδης το 1848. Σε αυτές τις μελέτες, ο καλλιτέχνης υπερασπίζεται την ιδέα ότι η τέχνη πρέπει να απέχει από τους σκοπούς του καπιταλιστικού συστήματος και από την κερδοσκοπία. Η νέα τέχνη του μέλλοντος, την οποία οραματίζεται ο Βάγκνερ, θα αποκαθιστούσε την αρχαιότητα του αρχαίου ελληνικού δράματος, ενώνοντας εκ νέου όλες τις μορφές τέχνης στο πλαίσιο ενός μουσικού δράματος. Στα δύο επόμενα δοκίμια, το έργο τέχνης του μέλλοντος του 1849-50 και όπερα και δράμα του 1851, οι ιδέες αυτές αναπτύχθηκαν ακόμα περισσότερο. Στην ελληνική λέξη «μουσική», ο Βάγκνερ βλέπει τα τρία γνήσια ανθρώπινα καλλιτεχνικά είδη στην αυθεντική τους ενότητα, δηλαδή το χορό, τη μουσική και τη ποιήση. Το νέο είδος τέχνης που οραματίζεται, το συνολικό έργο τέχνης και Ζάμπιλσπερκ, συνδυάζει αυτά τα τρία είδη εξοπλιώντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε τέχνης, ώστε να προκύπτει μια ενότητα των υψηλότερων μορφών έκφρασης των τεχνών που συνεργάζονται μεταξύ τους.
Συγχρόνως, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική και η ζωγραφική ανακτούν την αυθεντική κλασική αξία τους. Την εποχή που γράφει αυτά τα δοκίμια ο Βάγνερ, έχει ήδη διαβάσει Εσχύλο, Αριστοφάνη και Πλάτωνα σε γερμανική μετάφραση. Η ωραίστια του Εσχύλου του άφησε ανεξίτηλες εντυπώσεις και επηρέασε αποφασιστικά, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, τις ιδέες του για τη σπουδαιότητα του δράματος και κυρίως για το ίδιο το θέατρο. Από το 1847 έως το τέλος της ζωής του το 1883, ο Βάγνερ διατηρεί αμύωτο το ενδιαφέρον του για την αρχαία Ελλάδα. Γνωρίζουμε από τα ημερολόγια της Κόσιμα, κυρίως, ότι ο Βάγνερ προσπάθησε να μιμηθεί τον αρχαίο τρόπο γραφής, κάνοντας προσχέδια για τα εξής ανολοκλήρωτα έργα. Αλέξανδρος το 1849, σε τρεις πράξεις έχουμε τα προσχέδια. Αχιλλέας πάλι την ίδια περίοδο, 1849-50, μερικά πρώτα προσχέδια και Κωμωδία κατά τον αρχαίο τρόπο το 1870, εμπνευσμένη από τους βατράχους του Αριστοφάνη, τον οποίο θαύμαζε πάρα πολύ και πάλι σε αυτό έχουμε προσχέδια. Το χαρακτηριστικό πιστεύω του, αποτυπωμένο στο δοκίμιο «Η τέχνη και η επανάσταση» έχει ως εξής. Αν αναλογιστούμε για μια στιγμή τη σημερινή τέχνη, είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε σε κάθε μας βήμα τη σχέση της με την αρχαία ελληνική τέχνη. Πράγματι, η σύγχρονη τέχνη δεν είναι παρά ένας κρίκος μιας αλυσίδας, η οποία ενώνει όλη την Ευρώπη σε μια μοναδική καλλιτεχνική ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που αρχίζει με τους Έλληνες. Θα πρέπει όμως να παρατηρήσουμε ότι η προσέγγιση της αρχαίας Ελλάδας από τον Βάγνερ είναι ρομαντική και διέπεται από τον ιστορικισμό της εποχής, έχοντας έτσι πλήρη συνείδηση της ιστορικής απόστασης. Στο δοκίμιό του Βάσης Τόιτς, του 1865, φαίνεται σαφώς αυτή η στάση. Όπως διαβάζουμε, «Μέσα από την αμεσότερη κατανόηση της ελληνικής αρχαιότητας, το γερμανικό πνεύμα απέκτησε την ικανότητα να μιμείται το αγνό ανθρώπινο στοιχείο με όλη την γνήσια ελευθερία που το διέχει και να το κάνει αυτό όχι χρησιμοποιώντας τις κλασικές φόρμες για να απεικονίσει ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά χρησιμοποιώντας την οπτική του κόσμου των αρχαίων Ελλήνων για να δημιουργήσει νέες και αναγκαίες φόρμες». Οι στάσεις του ιστορικισμού διέπει ρομαντικούς φιλοσόφους όπως ο Φρίντριχ Σλέγκελ από τα τέλη του 18ου αιώνα. Ο Σλέγκελ, έχοντας ως σημείο αναφοράς την αρχαία Ελλάδα, ανέπτυξε ιδέες για την τέχνη της εποχής του. Στην πραγματεία του και Σπράχ είπε την Ποεζία του 1800, διατύπωσε το πρόβλημα της μοντέρνας ποίησης ως εξής. Θα μιλήσω ευθέως για το πρόβλημα που με απασχολεί. Η ποίησή μας έχει ένα έμεσο σημείο αναφοράς, όπως ήταν για τους αρχαίους Έλληνες η μυθολογία. Τα λογοτεχνικά δημιουργήματα των συγχρόνων του δεν θεωρούνται εφάμιλα αυτών της κλασικής αρχαιότητας, για τον εξής λόγο. Δεν έχουμε μυθολογία. Μπορώ να προσθέσω όμως ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε σοβαρά για να δημιουργήσουμε μία. Σε άλλες εποχές, ο Σίλερ, ο Χέλτερμιν και ο Ρίλκε κρίνησαν ποιητικά το κομμό της μυθολογίας. Διαλογιζόμενος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας νέας μυθολογίας, ο Σλέγκελ ανέπτυξε στα κείμενά του τους όρους «Οκάνισμους» και «Οκάνις». Με παρόμοιο τρόπο, στα θεωρητικά του δοκίμια αντιλαμβάνεται και ο Βάγνερ την ενότητα του ενός έργου τέχνης. Το αυθεντικό έργο τέχνης κατά αυτόν, που είναι το μουσικό δράμα, βρίσκεται ανάμεσα στην οργανική οντότητα, το «Ζάιν» και το οργανικό γύρισμα, το «Βέρτο». Η φόρμα του οργανικού έργου τέχνης κατά κύριο λόγο είναι μια φόρμα ενοποιητική. Το όραμα της επανένωσης του ανθρώπου με τη φύση ή αλλιώς της επανάκτησης της χαμένης ενότητας της φύσης επιτάσσει κατά τον Βάγνερ την ουσιαστική ενότητα του μουσικού δράματος. Αφενός, κάθε τέχνη πρέπει να παρουσιάζει εσωτερική συνοχή, ενότητα με τον εαυτό της, αφετέρου πρέπει να επισέρχεται σε μια ευρύτερη ενότητα με τις άλλες τέχνες που συμβάλλουν στο μουσικό δράμα. Αυτό επιτυγχάνεται στο μουσικό δράμα με τις διαδοχικές στιγμές που στη διαπλοκή τους δίνουν την αίσθηση της συνέχειας. Τα βασικά μοτίβα και τα παράγωγά τους συνδέουν με την επανάληψή τους μια χρονική στιγμή με την προηγούμενη, αλλά και με την επόμενη, επαληθεύοντας έτσι την αρχή του οργανικού γίγνεσθε. Ο Βάγνερ πιστεύει στην αξία των μυθολογικών συμβόλων, στον βαθμό που ο καλλιτέχνης επιτυγχάνει να αποκαλύψει τη βαθιά κρυμμένη αλήθεια τους. Διότι ισχυρίζεται, αυτό που είναι αναμφισβήτητο όσον αφορά το μύθο
είναι η διαχρονικότητα της αλήθειας που συμβολίζει και το περιεχόμενό του είναι ανεξάρτητο σε κάθε εποχή. Αυτή τη διαχρονική ποιότητα του μύθου είχε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει ο Βάγνερ για να αποκαταστήσει τη χαμένη ενότητα της φύσης. Μέσω της τέχνης, σε κάποιο μακρινό σημείο του μέλλοντος, η ανθρωπότητα θα μπορέσει να επιστρέψει στη βασική της πηγή, το Ursprung. Ο μύθος θα μπορούσε να αποκαταστήσει τη χαμένη αρμονία και ενότητα τέχνης και κοινωνίας, την οποία ανέδειξε ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας. Στο μύθο, λοιπόν, ως εκφραστή αρχαίων αληθιών, βασίζεται η τέχνη του Βάγνερ. Η έννοια της φύσης, εκφρασμένη μέσω του μύθου, αναπτύσσεται ως συμβολική αντιπαράθεση στους ισχύοντες περιοριστικούς νόμους της κοινωνίας της εποχής. Αποτελεί κεντρική ιδέα στην τετραλογία με τίτλο «Το δαχτυλίδι» του Νίμπελούγκεν, χαρακτηριστικό παράδειγμα της τέχνης ως απεικόνησης της φύσης, αποτελεί παραδείγματος χάρη η αρχή του Χρυσού του Ρήμου, «Das Rheingold», δηλαδή το πρώτο μέρος του μουσικού δράματος που εξελίσσεται στην Κίτη του Ρήμου. Οι σκηνικές οδηγίες έχουν ως εξής. Πράσινες αποχρώσεις, σκούρες στο βυθό, πιο φωτεινές στην επιφάνεια. Οι πρώτες εντυπώσεις αντανακλούν την εικόνα της ισορροπίας της φύσης, η οποία δεν διακατέχεται από την επιθυμία, ούτε κατέχει τη δύναμη να φαντάζεται μια κατάσταση πέρα από αυτήν του εαυτού της. Η μουσική, αντίστοιχα με το αρπέζιο της μη ύφεσης, απεικονίζει ηχητικά αυτή την απόλυτη ισορροπία της φύσης. Παρατηρούμε γενικότερα ότι η αρχαία Ελλάδα δεν ενσωματώνεται άμεσα στα μουσικά δράματα, όπου τα θέματα είναι εμπνευσμένα κυρίως από το μεσαίο, χαρακτήρες, κοστούμια, πλοκή, αλλά ενσωματώνεται βαθύτερα στη δομή τους ή αλλιώς στη μυθική τους δομή. Ο Βάγνερ χρησιμοποιεί τον αρχαίο ελληνικό μύθο ως διαχρονικό ερμηνευτικό εργαλείο. Υπ' αυτή την οπτική γωνία μπορούμε να παρατηρήσουμε ομοιότητες ανάμεσα σε χαρακτήρες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και των μουσικών δραμάτων. Συνοπτικά αναφέρουμε τις αντιστοιχίες ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Ιφτάμινο Λανθό. Μέσω του συναισθήματος της νοσταλγίας, το οποίο επανέρχεται εντονότερα στο χαρακτήρα του Τάνχολστ. Στο Δία και στο Βότα, στον Αχλίδη του Νιμπελούγκεν. Στη σχέση του Δία και της Σύρας με αυτή του Βότα και της Φρίκα. Στον Αχιλέα και τον Ζίγφριντ, και οι δύο είναι σχεδόν ανίκητοι, έχοντας ένα πλουτό σημείο. Στη Θεά Γη, μητέρα του Προμηθέα, και την Έλτα, σκανδιναβική μυθολογία, στον Αχιλέα πάλι. Στον Προμηθέα και τον Αμφορτά, υπόφέρουν και οι δύο από μια θεράφευτη πληγή και δεν μπορούν να πεθάνουν. Στον Ηρακλή και τον Πάρσιφαλ, όπως ο Ηρακλής ελευθερώνει τον Προμηθέα, έτσι και ο Πάρσιφαλ ελευθερώνει τον Αμφορτά. Και ούτω καθεξής. Η επίδραση που δέχτηκε ο Βάγνερ από τον Εσχύλο φαίνεται στη δομή της τετραλογίας του, η οποία αντιστοιχεί στην Αθηναϊκή τετραλογία, αποτελούμενη είτε από τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό έργο, είτε από τέσσερις τραγωδίες, που λάμβανε χώρα στην Αθήνα, στα Μεγάλα Διονύσια και παίζονται διαδοχικά μέσα σε μια μέρα. Άλλα γενικά χαρακτηριστικά του Βάγνερ που το συνδέουν με την αρχαία του μουσικού δράματος, συγγνώμη, του Βάγνερ που το συνδέουν με την αρχαία τραγωδία, είναι το επικό στοιχείο. Και η δομή, οι μακροσκελείς επικές αφηγήσεις, οι εμπλοκές και οι σχέσεις θεών και ανθρώπων και τέλος η υπέρβαση του ατομικού στοιχείου για να εκφραστεί μια παγκόσμια ποιήση σύμφωνα με το πνεύμα του Εσχύλου. Σημαντική θέση στο μουσικό δράμα του Βάγνερ έχει η ορχήστρα, η οποία, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, σε βαρύνουσες στιγμές της πλοκής αναλαμβάνει το ρόλο του χορού της αρχαίας τραγωδίας. Το ρόλο δηλαδή του σχολιαστή, αλλά και του ερμηνευτή του βαθύτερου συμβολισμού, υποκαθιστώντας τον χορό ως δραματικό χαρακτήρα. Εκτός από τη μουσική, τους χαρακτήρες και την πλοκή, τα σκηνικά, για τα οποία δίνει οδηγίες ο ίδιος ο Βάγνερ, έχουν και αυτά αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σκηνική χρήση του κύκλου ως αρχέτυπου συμβόλου. Ο κύκλος του χορού στη γλώσσα του Εσχύλου συνδέεται με τη χωροταξική οργάνωση της πόλης των Αθηνών, αλλά και αντιστοιχεί ως αρχέτυπο σύμβολο στο σχήμα της επιφάνειας της γης, στην οποία οι ήρωες της μυθολογίας και οι άνθρωποι παίζουν τον ρόλο τους. Ανάλογες ιδέες συμβολίζει και στα μουσικά δράματα όπου χρησιμοποιείται συχνά. Στην τετραλογία παραδείγματος χάρη, το δαχτυλίδι ως κύκλος συμβολίζει καταρχήν την αέναμη ζωή. Οι κόρες του Ρήμου, όποτε εμφανίζονται στη σκηνή, κολυμπούν σε κύκλους.
ομάδες ανθρώπων σε σπίτι συγκεντρώνονται σε κύκλο. Όπως οι αδερφές της Προυχήλτα, οι 8 Βαλκυρίες, για να την προειδοποιήσουν όταν διατρέχει κίνδυνο από τον Βόντα. Οι ακροατές που συγκεντρώνονται γύρω από τον Σίγφριντ για να ακούσουν τη διήγηση της ζωής του. Οι υπότες της στρογγυλή τράπεζα στο Πάρσιφαλ. Τέλος, στοιχεία της φύσης όπως ο κύκλος της φωτιάς που προστατεύει την Προυχήλτα δημιουργούν συσχετισμούς με το αρχέτυπο του κύκλου. Εκτός από το μουσικό δράμα, το οποίο τα στοιχεία και η δομή παραπέμπουν σε ιδέες και θεωρήσεις της τέχνης αλλά και του κόσμου της αρχαίας Ελλάδας και ήδη η κατασκευή του θεάτρου, έτσι όπως υλοποιήθηκε με το θέατρο του Bayreuth, γεννά ανάλογες αντιστοιχίες. Το θέατρο αυτό, το οποίο κατασκευάστηκε το 1872-76, έχει έναν αμφιθεατρικό χώρο ακροατήριου που επιτρέπει σε κάθε θεατή να βλέπει τη σκηνή εξίσου καλά με τους υπόλοιπους. Επομένως, στην ακρόαση εφαρμόζεται η αρχή της κοινωνικής ισότητας, αφού η διάταξη δεν επιτρέπει τον διαχωρισμό σε κοινωνικές τάξεις. Αυτό έχει να κάνει με την πεποίθηση του Βάγκνερ ότι η τέχνη πρέπει να γίνεται κτήμα της συλλογικής συνείδησης του κοινού, ακριβώς όπως συνέβαινε με το κοινό στην αρχαία Ελλάδα. Επίσης, η ορχήστρα είναι βυθισμένη σε χαμηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε ο θεατής να βλέπει απευθείας τη σκηνή, χωρίς τη μεσολάβησή τη. Ο ίδιος ο Βάγκνερ χαρακτήρισε τη θέση της ορχήστρας μυστική άβυσσο ανάμεσα στους ερμηνευτές και το ακροατήριο. Αυτή η διάταξη ακροατηρίου, ορχήστρας και σκηνής, η οποία εξασφαλίζει αμεσότητα στη σχέση του θεατή με τα δρόμενα, είχε σκοπό να δώσει την ψευδέστηση μεγεθυσμένων υπεράνθρωπων χαρακτήρων στη σκηνή, πράγμα το οποίο κατά τον Βάγκνερ γινόταν και στο κλασικό θέατρο της αρχαίας Ελλάδας. Συμπερασματικά λοιπόν για το πρώτο σκέλος της ομιλίας, ο ιδανικός τρόπος επικοινωνίας των ρομαντικών, το συνέστημα, το οποίο προϋποθέτει αμεσότητα στην επικοινωνία, είναι αυτός που ενστερνίζεται ο Ρίχαρντ Βάγκνερ στη θεωρία και το έργο του. Στην αναζήτηση του ιδεατού, ο καλλιτέχνης ανακαλύπτει και μελετάει σε βάθος τις θεωρίες και την τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, όπου όπως πίστευε υπήρχε ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα άμεση επικοινωνία ανάμεσα στην κοινωνία και τη φύση, το δράμα και την κοινωνία, το δράμα και το κρατήριο. Η αρχαία Ελλάδα επανερμηνεύεται και αναδημιουργείται σε όλα αυτά τα επίπεδα στη θεωρία και το μουσικό δράμα του Βάγκνερ. Παράλληλα όμως, αυτή η δημιουργική θεώρηση συντελείται υπό το πρίσμα των ρομαντικών ιδεών και του ιστορικισμού της εποχής του, θέτοντας το ιδεατό, την τέχνη δηλαδή της αρχαίας Ελλάδας, σε συνειδητή ιστορική απόσταση από τον αναδημιουργό του. Προχωρούμε στο δεύτερο ζητούμενο της ομιλίας. Δηλαδή την ανάλυση της ερμηνείας των προσεγγίσεων της ελληνικής αρχαιότητας του Βάγκνερ από Έλληνες μουσικολόγους και συνθέτες κατά το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα, στην προσπάθειά τους να απαντήσουν στο ερώτημα του ποια είναι η καταλληλότερη μουσική που θα πρέπει να συνοδεύει παραστάσεις αρχαίου δράματος. Η ανάλυση αυτή είναι σημαντική ιδιαίτερα στους Έλληνες ερευνητές που θέλουν να δημιουργήσουν κριτήρια ερμηνείας των σύγχρονων παραστάσεων του αρχαίου δράματος στον βαθμό που η Ευρώπη χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης. Αφού ο Βάγκνερ φαίνεται ότι επικρατεί ως εξέχουσα και παραδειγματική πνευματική και καλλιτεχνική φυσιογνωμία που αντιπροσωπεύει τον γερμανικό ρομαντισμό. Οι γερμανικές επιρροές είναι υπολογίσιμες την περίοδο αυτή. Κατά τη διατύπωση του αιτήματος της οικειοποίησης του αρχαίου πολιτισμού ως εθνική μας κληρονομιά, η προβολή του επιχειρήματος ότι μεγάλοι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες, για παράδειγμα ο Βάγκνερ, δεν μπορούν να τον κατανοήσουν ή να εκφράσουν την ψυχή του, φαίνεται ότι εξυψώνει τις ελληνικές σύγχρονες αναπαραγωγές του αρχαίου δράματος σε ασυναγώνιστες. Έτσι, ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός μπορεί να υπερασπίσει την ανωτερότητα και μοναδικότητά του. Τέτοιες αναγνώσεις του Βάγκνερ, επομένως, αποτελούν μέρος ευρύτερων επιχειρήσεων της αρχαιολογίας και του τρόπου που ερμηνεύουμε το παρελθόν μας. Κατά την άποψή μου, υπάρχουν δύο ερμηνευτικά επίπεδα της πρόσληψης της αρχαίας Ελλάδας από τον Βάγκνερ που αναπτύσσονται από Έλληνες συνθέτες και μουσικολόγους στην εποχή αυτή, όπως θα εξηγήσω αναλυτικότερα παρακάτω. Το πρώτο ερμηνευτικό επίπεδο είναι ο θαυμασμός γι' αυτό και το έργο του, συμπεριλαμβανόμενος της ανασχόλησής του με την αρχαία Ελλάδα. Η γερμανική μουσική, κυρίως μετά το 1880, αναπτύχθηκε σταδιακά ως το ορθό αισθητικό παράδειγμα. Η επιρροή αυτή είναι κυρίως φανερή
στα πλαίσια των πολιτιστικών συνεργασιών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, οι οποίες πραγματοποιούνται την εποχή αυτή και στις οποίες μπορούμε να παρατηρήσουμε ιδεολογικούς παραλληλισμούς στο ζήτημα της ερμηνείας των αρχαίων ελληνικών δραμάτων και αλληλοϋποστήριξή τους. Επιρροές του γερμανικού πολιτισμού, του γερμανικού ρομαντισμού στις τάσεις προς τον αρχαίο πολιτισμό μπορούμε να βρούμε από την εποχή της ίδρυσης της Εταιρείας Υπερδιδασκαλίας Αρχαίων Δραμάτων το 1895. Πρόεδρος της εταιρείας ήταν ο Γιώργος Μιστρολότης, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αδιάλεκτος οπαδός της αρχαίας γλώσσας. Ο Γιώργος Μιστριώτης και ο Γιώργος Πακτίκος, ο οποίος συνθέτει μουσική για αρχαία δράματα που ανεβάζονται από την εταιρεία αυτή, πιστεύουν στο φιλοσοφικό χαρακτήρα της γερμανικής μουσικής, ο οποίος βρίσκεται σε σύμπνοια με τον ιδανικό ρόλο που θα πρέπει να κατέχει για αυτούς η μουσική. Να είναι επιμορφωτικός και να εκφράζει ηθική με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, όντας η ψυχή του πολιτισμού. Ο Πακτίκος επικροτεί τα ευρωπαϊκά, κυρίως γερμανικά μουσικά μοντέλα. Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί για να υπογραμμίσει τη σημασία της αρμονικής ένωσης της ποίησης, της μουσικής και του χορού, που θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε παραγωγές αρχαίου δράματος, είναι αυτό του μεγάλου γερμανού συνθέτη Ρίχαρντ Βάγνερ, όπως τον αποκαλεί, γιατί υποστήριξε από την αρχή και έτσι ανέδειξε τη σύγχρονη οπερατική μουσική στα υψηλότερα της επίπεδα. Στο μουσικό του δικό Απόλλων, άλλωστε, μεταφράζεται ένα γερμανικό δοκίμιο για τις μουσικές ιδέες του εσωτερικού, όπου υποστηρίζεται την ιδέα της συνέχεια της παράδοσης του εσωτερικού από το γλώσσο και τη σύγχρονη γερμανική μουσική. Γενικότερα, τα γερμανικά πολιτισμικά μοντέλα ταξίδευαν ως πρότυπα για τους Έλληνες διανοούμενους των αρχών του 20ου αιώνα, με την προϋπόθεση ότι ενσωμάτωναν την αρχή του, ότι ο γερμανικός πολιτισμός έχει την αρχαία Ελλάδα ως κεντρικό άξονα αναφοράς. Ο Βάγνερ φαίνεται ότι αποτελούσε το ιδανικό παράδειγμα για την υποστήριξη αυτής της αρχής. Γερμανικά πρότυπα υιοθετήθηκαν από εκπροσώπους της εθνικής μουσικής σχολής, κυρίως από τον Μανώλη Καλομήρη και τον Γιώργο Λαμπελέτ. Σύμφωνα με αυτούς, ο τρόπος με τον οποίο οι Γερμανοί συνθέτες χρησιμοποιούν την παράδοση και έτσι εκφράζουν την ψυχή του λαού τους, θα πρέπει να είναι παραδειγματικός για τους Έλληνες συνθέτες. Τα γερμανικά πρότυπα, ταυτόχρονα με τη στροφή στο συμφωνικό ρεπερτόριο, είχαν ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη απομάκρυνση από το ιταλικό μουσικό έργο όσον αφορά στην δημιουργία αισθητικών νόμων για τη σύνθεση και την υποδοχή της μουσικής. Το 1901, στο περιοδικό Παναθήνα, ο Γιώργος Λαμπελέτ γράφει για την εθνική μουσική, τον ορισμό της οποίας αποκρισταλώνει περιεκτικά στο άρθρο του «Εθνικισμός στην τέχνη και η ελληνική δημόδης μουσική», γραμμένη το 1928. Με την πεποίθηση ότι η αληθινή τέχνη είναι μόνο η εθνική, ο Λαμπελέτ θέλει τον ακόλουθο ορισμό. Ως νασιοναλιστική τέχνη, συνήθως εννοούμε την τέχνη, την αντλούσα την υπόστασή της από το πνεύμα των λαϊκών προτύπων, εις τα οποία ευκρινέστερα και αγνότερα αντανακλάται η ψυχή και ο χαρακτήρας μιας ορισμένης φυλής. Για να ισχυροποιήσει τον ορισμό του, χρησιμοποιεί ως παραδείγματα τον Μπετόβεν και τον Βάγνερ, οι οποίοι κατά το Λαμπελέτ δημιούργησαν έργο που συγχρόνως ενσωμάτωνε τα χαρακτηριστικά της γερμανικής φυλής και ήταν παγκόσμιες ευέλικτες. Την εποχή αυτή εκδίδεται γενικότερα ομοιώδης μουσική αρθρογραφία, αναφερόμενη στο έργο Γερμανών συνθετών, στην οποία αναπτύσσεται είτε η αντίληψη ότι εκείνοι έχουν δεχτεί ισχυρές επιρροές από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, είτε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την παράδοσή τους πρέπει να είναι υποδειγματικός για τον Έλληνα συνθέτη, επειδή είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Γερμανοί συνθέτες εκφράζουν την ψυχή του λαού τους. Ο μουσικολόγος και μουσικός Φρανκ Σουαζί, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους πιο διακεκριμένους ξένους μουσικολόγους που ζούσαν στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα, προχωράει ακόμα παραπέρα στην εκτίμηση της εγκύτητας του Βάγνερ με τους Έλληνες, σε ένα άρθρο του με τίτλο «Ο Ρίχαρντ Βάγνερ και η ελληνική διανόηση». Σε αυτό το άρθρο του 1928 αναπτύσσει την άποψή του για τις παράλληλες διαδρομές της βαγνερικής και της ελληνικής σκέψης. Πιστεύει ότι το γερμανικό πνεύμα του Βάγνερ έχει τα θεμέλια στην ελληνική αρχαιότητα και εξηγεί με αρκετές λεπτομέρειες τις επιρροές του από την αρχαία Ελλάδα. Ο Σουαζί χαρακτηρίζει την τετραλογία του Βάγνερ ως το πιο βαθιστόχαστο έργο που δημιούργησε άνθρωπος μετά τον Εσχύλιο. Επίσης αναφέρει με επιδοκιμασία την αντικατάσταση του χορού από την ορχήστρα στα μουσικά δράματα του Βάγνερ.
Όλα αυτά ακούν για να ονομάσει σου αζί το Βάγνερ Έλληνα. Την ίδια άποψη για τον Βάγνερ έχει και ο Καλομήρης. Επιπλέον, ο Καλομήρης και ο Λαβελέν πιστεύουν ότι το έργο του Βάγνερ εκφράζει τη γερμανική ψυχή, όπως κατά συνέπεια θα πρέπει ο καταφυγματιζόμενος ο Έλληνας συνθέτης να εκφράζει την ελληνική ψυχή. Το ίδιο ισχυρίζεται ο Λαβελέν για τον Μπετόβεν στο άρθρο του Εθνικισμού στην τέχνη και η ελληνική δημόσια μουσική. Προχωρώ στο δεύτερο ερμηνευτικό επίπεδο. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αναπτύχθηκε μια θεωρία με καθαρά ιδεολογικά θεμέλια, σύμφωνα με την οποία το Βυζάντιο και ο πολιτισμός του αναπτύχθηκαν ως συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή η θεωρία αναπτύχθηκε κυρίως από τους ιστορικούς Σπυρίδωνα Ζαμπέλου και Κωνσταντίνο Παπαϊκόπουλου. Η ιστορία της Ελλάδος του Παπαϊκόπουλου βέβαια είχε θερμότερη υποδοχή από τους Έλληνες διανοούμενους, κυρίως μετά το 1880. Ως ανταπόκριση σε αυτή τη θεωρία στον χώρο της μουσικής, η αρχαία ελληνική μουσική γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία των Ελλήνων διανοούμενων ως κάτι που μεταφέρεται και επομένως διατηρείται μέσω του Βυζαντίου στα δημοτικά τραγούδια με επόμενη ιστορική βαθμία εξέλιξη στο παρόν. Επιπλέον, η αναβίωση της αρχαίας εθνικής μουσικής αποτελεί μέρος της κυρίαρχης τάσης εκείνης της εποχής να στρέφεται στο παρελθόν προς ενίχνευση της εθνικής ταυτότητας, έχοντας εξειδανικευμένο το παρελθόν του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αφού κατά κοινή ομολογία μπορούσε τουλάχιστον να αποδείξει την αξία μας ως έθνος στη Δυτική Ευρώπη. Η κυριαρχία αυτής της ερμηνευτικής ανάγνωσης της ιστορίας στην Ελλάδα, η οποία προβάλλει και ενισχύει την πίστη στη συνεχόμενη εξέλιξη της μουσικής, από την αρχαία στους βυζαντινούς ύμνους και τα δημοτικά τραγούδια και ούτω καθεξής, δίνει σημαντική διάσταση στην παράδοση, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στη μουσική που επενδύει οι παραγωγές αρχαίου δράματος στην νότερη Ελλάδα, τουλάχιστον κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Η προαναφερόμενη ανάγνωση της νεοελληνικής ιστορίας συνδράμει στην υποστήριξη ενός ιδεολογικού χαρακτηριστικού που αφορά τους δεσμούς Ευρώπης και Ελλάδας με την αρχαία Ελλάδα, το οποίο αναφέρεται επίσης από ξένους ερευνητές όπως ο Ντικουντρέ. Οι Έλληνες μελετητές θέλουν την αναβίωση των αρχαίων ελληνικών δραμάτων για εθνικούς λόγους, ενώ οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μέσω μιας αρχαιολογικής και φιλολογικής θεώρησης. Αυτή η αντίληψη έχει μια ιδεολογική αιτιολόγηση. Οι Έλληνες είναι οι μόνοι δικαιούχοι κληρονόμοι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ενώ οι άλλοι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να βιώσουν την ψυχή του. Μια τέτοια χαρακτηριστική αντίληψη αναπτύσσεται από τον Μυστριώτη, σύμφωνα με τον οποίο οι Έλληνες είναι οι πλέον αρμόδιοι ερμηνευτές των αρχαίων έργων, λόγω της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής φύσης, του εθνικού ήθους και των εθνικών παραδόσεων. Χαρακτηριστικά που τους βοηθούν με τον καλύτερο τρόπο στην κατανόηση του πνεύματος των αρχαίων. Στο τομέα της μουσικής, ο Παχτίκος, για παράδειγμα, όταν αναφέρθηκε στη μουσική του Γκλουκ για αρχαίες τραγωδίες του 1914, δικαιολόγησε αυτό που χαρακτήριζε ως μείωση της ακρεμεστέρας ελληνοπρέπειας των έργων αυτού, λόγω της έλλειψης, όπως ισχυρίζεται, επαρκών ελληνικών μελωδιών, ως και της άγνοιας των νεότερων εκκλησιαστικών και δημοτικών μελωδιών, ενές εγκρύπτονται πολύτιμα αρχαία γαλλικής και ελληνικής τεχνικά στοιχεία. Τέλος, ο Ντικουντρέ ισχυρίζεται ότι μόνο στην ελληνική δημοτική μουσική έχει διατηρηθεί πλήρως η κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας, ενώ μεγάλο μέρος αυτής της κληρονομιάς δεν έχει ακόμα εξαρτηθεί από το δυτικό πολιτισμό. Συναφής με τις προαναφερθείς ιδέες, εστερνίζεται και η Εύα Πάλινης Κυριανού, η οποία υποστηρίζει τη χρήση μονοφωνικής μουσικής με βυζαντινούς τρόπους στις μουσικές επενδύσεις αρχαίων δραμάτων, ενώ απορρίπτει κάθε είδους ευρωπαϊκές επιρροές σε αυτή, κάτι που εφαρμόζεται στη μουσική που γράφεται για το ανέβασμα του Προμηθέα Δεσμότη και των Ικέδιδων από τον Κωνσταντίνο Ψάχου στις δελφικές εορτές του 1927 και 1930. Ο συνθέτης και μουσικολόγος Γιώργος Λαβελέν επίσης υιοθετεί παρόμοιες ιδέες για να περιγράψει την καταλληλότερη μουσική για σύγχρονες παραγωγές αρχαίου δράματος. Υποστηρίζει ότι το αρχαίο δράμα θα πρέπει να αναβιώσει με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο, υποστηρίζοντας την καταλληλότητα της προσαρμογής της ελληνικής παράδοσης στη μουσική επένδυση των αρχαίων δραμάτων, ενώ αντιδράει στην κρίση μοντέλων ευρωπαϊκών μουσικών ιδιωμάτων. Οι ιδέες που αναπτύσσονται σχετικά με την αποκλειστική κληρονομιά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στους δικαιούχους Έλληνες
δεν βασίζονται μόνο στη θεωρία της ιστορικής συνέχειας. Αναπτύσσονται επίσης μέσα από την κριτική του μοντέλου του βακαλαιρικού έργου, κυρίως σε σχέση με την ένωση των τεχνών στο ολικό αεροτέχνη του Γεσάμου Προσπέτ του μουσικού δράματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα εκτενές άρθρο του μουσικολόγου και μουσικοκριτικού Διονύσιου Γερτά του 1952, χωρισμένο σε τέσσερα μέλη με τίτλο «Αρχαία τραγωδία και βαγνερικό λυρικό δράμα». Ο Γιατράς εμβαθύνει περισσότερο στις θεωρίες του Βάγνερ για το αρχαίο δράμα και την εφαρμογή του στα μουσικά δράματα για να ανιχνεύσει υπό τη δική του οπτική γωνία σοβαρά ατοπήματα. Σύμφωνα με τον Γιατρά, ο Βάγνερ επιχείρησε να συνενώσει το δράμα, έχοντας ως ιδεατό τις συμφωνίες του Μπετόβεν και έτσι έχοντας ως ιδεατό τα δράματα του Σέξπιρ και τη συμφωνία, έχοντας ως ιδεατό τις συμφωνίες του Μπετόβεν και έτσι να δημιουργήσει το ιδανικό έργο τέχνης του μέλλοντος. Αναγνώρισε τον Βάγνερ ως έναν από τους πρώτους δυτικοευρωπαίους διανοούμενους που αντιλήφθηκε την τραγωδία του Εσχύλου ως το τελειότερο έργο τέχνης όλων των αρχαίων δραμάτων και επίσης ως αυτόν που επιχείρησε να δώσει σάρκα και οστά σε αυτό το αρχαίο ιδεατό μέσα στη δική του γερμανική πραγματικότητα. Ο Γιατράς όμως θεωρεί ότι όπως ένας που δεν είναι Γερμανός δεν μπορεί να καταλάβει τελείως το έργο του Βάγνερ, το οποίο έχει αναπαχθεί και στοχευμένο γερμανικό χαρακτήρα, έτσι και ένα άτομο που δεν είναι Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει τελείως τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό όπως είναι η περίπτωση του Βάγνερ. Έτσι γι' αυτό είναι φυσικό ότι ο Βάγνερ έκανε το ίδιο λάθος με τους συνθέτες της αναγέννησης, οι οποίοι επιχείρησαν να αναδειώσουν το αρχαίο δράμα ως μια συνεχόμενη τραγουδιστή μελωδία. Αυτό κάνει ο Βάγνερ. Για να πετύχει την ενότητα, συνθέτει ένα συνεχόμενο ρετσιταλίβο, έχοντας ως υπόβαθρο την ουδέντλυχη μελωδία και να τέλειω τη μελωδία, όπως το ονομάζει ο Γιατράς. Συμφωνική μελωδία. Η ερμηνεία του ορχήστρα από τον Βάγνερ σύμφωνα με τον Γιατρά είναι μια παρερμηνεία της αρχαίας ελληνικής ορχήστρας. Ο Βάγνερ πιστεύει ότι η ορχήστρα σε ένα μουσικό δράμα έχει τη λειτουργία με αυτόν τον χώρο σε ένα αρχαίο δράμα. Επίσης πιστεύει ότι ο χορός στην αρχαία τραγωδία έκανε μόνο σχόλιο, αλλά ποτέ δεν ανακατευόταν με τις αιτίες που προκαλούσαν την δράση. Και οι δύο αυτές ιδέες για τον Γιατρά είναι λανθασμένες. Πιστεύει ότι δεν υπάρχει τίποτε κοινό ανάμεσα στον αρχαίο χορό, στον οποίο υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ποιήση, τη μουσική και το χορό, και τη μουσική μιας συμφωνικής ορχήστρας. Επίσης θεωρεί ότι ο χορός δεν έπαιζε πάντοτε τον ρόλο αποστασιοποιημένο από τη δράση, αλλά μερικές φορές προκαλούσε τη δράση, για παράδειγμα στις συγκέντρες του Εσχύλου και στις βάπτιες του Ευρυπίνου. Ο Γιατράς πιστεύει ότι παρόλο που ο Βάγνερ επιχειρεί να υποστηρίζει την καθαρότητα και τη σημασία των λέξεων με την αποφυγή επαναλήψεων και φράσεων, των φράσεων και λέξεων προς χάρη της μελωδίας και επίσης με το να γράφει μουσική κατάλληλη για να συνοδεύει τους στίχους, το αποτέλεσμα δεν είναι πιστικό. Η συμφωνική μουσική, η οποία συνοδεύει τις λέξεις, είναι τόσο σύνθετη ώστε να απαιτεί την ολοκληρωτική προσοχή των ακροατών. Στην αρχαία τραγωδία, ο λόγος συνοδευόταν από μια μονοφωνική μελωδία και έναν ή δύο βλούς. Έτσι, τίποτα δεν μπορούσε να διαταράξει την προσοχή του ακροατή προς μια αρμονική ολότητα. Όσον αφορά στο περιεχόμενο των μουσικών δραμάτων, ο Βάγνερ βασίζεται στο μύθο. Αλλά οι μύθοι αυτοί, όπως πιστεύει ο Γιατράς, δεν είναι παρά παραμύθια. Ενώ οι τραγικοί μύθοι έχουν βαθιά ανθρωπιστική ουσία και οι τραγικοί ήρωες αντιπροσωπεύουν ανθρώπινους χαρακτήρες. Στο τρίτο μέρος του άρθρου του, ο Γιατράς επίσης μιλάει για τη σύνδεση των λέξεων με τη μουσική, την οποία επιχειρεί να αποδώσει ο Βάγνερ στα μουσικά του δράματα, έχοντας ως μοντέλο την αρχαία ελληνική τραγωδία και την ιδανική ένωση των τεχνών που πραγματοποιείται σε αυτή. Η ιδέα του Βάγνερ ήταν να αποκαταστήσει τη χαμένη ένωση των τεχνών, κυρίως της μουσικής ποιήσης. Αλλά στο συμφωνικό του δράμα κυριαρχεί η μουσική. Συνεπώς, η κυριαρχία της μουσικής, όπως και ο συμβολισμός μέσω της μουσικής, φέρνει στο προσκήνιο ως ανώτερη σημασία τη συμφωνική μουσική, ενώ αποστασιοποιεί τα μουσικά δράματα του Βάγνερ από το ιδανικό της αρχαίας τραγωδίας. Έτσι, ο Βάγνερ απέτυχε να δημιουργήσει το ιδεατό έργο τέχνης, στο οποίο θα έπρεπε να επικρατεί ισορροπία ανάμεσα στις τέχνες. Για τον Γιατρά, η αισθητική του μουσικού δράματος είναι μια κατηγορία συμφωνικής μουσικής, η οποία δεν ταιριάζει στους Έλληνες. Όπως ισχυρίζεται, οι Έλληνες είναι ένας λαός, το οποίο η πίστη στον λόγο χαρακτηρίζει κάθε πνευματική και καλλιτεχνική εκδήλωσή του. Γι' αυτό και αυτοί που γράφουν μουσική για αρχαίες τραγωδίες θα πρέπει να αποστασιοποιηθούν από την αισθητική, όχι μόνο του Βάγνερ,
αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης της απόλυτης μουσικής της Δύσης και να επιστρέψουν στις αιώνιες αξίες και τα λιτά εκφραστικά μέσα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Ο γιατρός δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας διαδόμενος που υποστηρίζει τις προαναφερόμενες ιδέες. Συγκεκριμένα, επίθεσε ότι η μουσική θα πρέπει να γράφεται μόνο για να συνοδεύει τις λέξεις σε παραστάσεις αρχαίου δράματος και γι' αυτό το λόγο κρίνεται με αυτά τα κριτήρια από πολλούς κριτικούς, έχει σαν επακόλουθο τη δυσμενή κριτική του είδους της όπερας, κυρίως του Βάγνερ, εξαιτίας της κυριαρχίας της μουσικής. Αναφέρω κάποια ακόμα χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία μέσω του σχολιασμού του τρόπου αναδίωσης της αρχαίας τραγωδίας ως μουσικό δράμα από τον Ρίχαρντ Βάγνερ αποδοκιμάζεται η υπεροχή της μουσικής που προβάλλεται μέσα από αυτά, αντιπροτείνοντας είτε την ισορροπία ανάμεσα στο λόγο, τη μουσική και τον χορό, είτε την υπεροχή του λόγου. Ένα παράδειγμα αποτελεί μια κριτική των δύο ισχύνιων τραγωδιών στο εκδοτικό νεωτό του 1930 από τον Κοκκινάκη. Αναφέρεται με ενθουσιασμό στην παραγωγή των Δικέτηδων και τη συγκρίνει με το έργο του Βάγνερ ως εξής. Η προκληθήσα από τα Σικέτηδα συγκίνησης ή το πληρεστέρα ως αποτέλεσμα της αδελφώσεως των τριών κορυφαίων τεχνών, ετρισμούσε, η ποίηση, η μουσική και η όχηση, μας έδωκαν το αρμονικότατο σύνολο που είχε ονειρευτεί και πάντα απάσχιζε να δώσει στην ανθρωπότητα το δημιουργικό δαιμόνιο του Ριχάρντ Βάγνερ. Το θαύμα αυτό συνετελέσει στους δελφούς από την εμπλεσμένη προσπάθεια της Εύας Κελιανού. Η μουσικολόγος και μουσικοκριτικός Αλεξάνδρα Λελαούνη, σε ένα άρθρο της του 1955 με τίτλο «Η μουσική στην αρχαία τραγωδία», μιλάει για την τέχνη του Βάγνερ, την οποία θαυμάζει. Στο ίδιο άρθρο, ως ανταπόκριση στις προαναφερόμενες απόψεις του Γιατρά, ισχυρίζεται ότι η προσπάθεια του Βάγνερ να αναβιώσει ή να μιμηθεί την αρχαία τραγωδία δεν έχει ως αποτέλεσμα την ισορροπία των τεχνών που συμμετέχουν, αφού η μουσική κυριαρχεί. Πιστεύει ότι μια τέτοια ισορροπία που υπήρχε στην αρχαία τραγωδία δεν επιτεύχθηκε όχι μόνο στο έργο του Βάγνερ, αλλά και σε όλο το εγχείρημα της αναδίωσης της αρχαίας τραγωδίας ως όπερα. Ο κριτικός θεάτρου Καραγάτσης, αναφερόμενος το 1952 στην Ηλέκτρα, τη συνεργασία του σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντίνη με το συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Δημήτρη Μητρόπουλου, αναφέρεται στην ορχήστρα η οποία, όπως χαρακτηριστικά περιγράφει, εκτελεί μια θαυμάσια σύνθεση η οποία ανακαλεί τις εμπνευσμένες δημιουργίες του Ρίχαρντ Βάγνερ και του Σέζαρ Φρανκ. Έτσι, τα σκηνικά, ο φωτισμός και η μουσική προετοιμάζουν συναισθηματικά το κοινό σαν να πρόκειται να παρακολουθήσουν τον Ιμπελούκη. Κάτι τέτοιο όμως, όπως ισχυρίζεται, είναι αντίθετο στο πνεύμα της τραγωδίας. Τέλος, ο συγγραφέας, κριτικός και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου από το 1955 ως το 1964, Εμίλιος Κουμούσιος, αναφέρεται αποδοκιμαστικά στον υπόλοιπο, πάλι συνεργασίας Ρωτή Μητρόπουλου, σε κείμενό του 1956, έχοντας αρνητική γνώμη για το Σπνέκπορ, που κατά την άποψή του είναι ένα απαράδεκτο και ατυχές γράμμα τραγωδίας και όπερας. Ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο κατά πάσα πιθανότητα είχε φανταστεί ο Βάγνερ, ο οποίος είχε μια καθαρά μουσική αντίληψη του είδους της τραγωδίας. Όλα αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν την αποστροφή από το μοντέλο της όπερας, ιδιαίτερα αυτό στο οποίο κυριαρχεί η μουσική, όπως είναι το βαγνερικό μουσικό δράμα, για την έκφραση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος σε παραγωγές της αρχαίας τραγωδίας στην νεότερη Ελλάδα. Με βάση τα προλεγόμενα, μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που η δυτικοευρωπαϊκή προσέγγιση του αρχαίου πολιτισμού από τον Βάγνερ δεν υπήρξε ποτέ ιδανικό πρότυπο μίμησης στην Ελλάδα της εξεταζόμενης εποχής. Για να ανακυκλώσω το δεύτερο σκέλος της απόψινής μου ομιλίας, οι απόψεις του Βάγνερ για την αρχαία Ελλάδα εμεινεύτηκαν με ποικίλους τρόπους από Έλληνες συνθέτες και μουσικολόγους κατά τον πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Έγιναν αντικείμενα θαυμασμού για τους εξής λόγους. Το μοντέλο για τον Βάγνερ, ο αρχαίος πολιτισμός, θα έπρεπε επίσης να είναι μοντέλο για τους Έλληνες συνθέτες. Ο Βάγνερ ήταν ένας μεγαλοφυής καλλιτέχνης, επομένως η επιλογή του ήταν σοφή. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι δικός μας, ένας Έλληνας, όπως τον αποκαλεί ο Σουαζή. Ίσως όμως όχι τελείως Έλληνας. Έγιναν αντικείμενο κριτικής για τους εξής λόγους. Ιδεολογικούς, η έκφραση της ψυχής και η θεωρία της ιστορικής συνέχειας αποκλείουν τους ξένους, κατά συνέπεια για το Βάγνερ, από την πλήρη συμμετοχή τους στην κατανόηση και έκφραση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Την ισορροπία ανάμεσα στη μουσική, την ποίηση και το χορό.
Ο Βάγνερ ανέδειξε ως ανώτερη τη μουσική. Οι νεοέλληνες θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στο λόγο ως μέσο έκφρασης του αρχαίου δράμα ή να επιτύχουν ισορροπία ανάμεσα στις τρεις τέχνες της μουσικής, της ποίησης και του χορού. Συμπερασματικά, με την παρούσα ομιλία καταδείξαμε τη μεγάλη σημασία των συμφραζόμενων μέσα στο πλέγμα της ερμηνευτικής της αρχαίας Ελλάδας και των αξιών της. Άλλωστε, σε κάθε εποχή στην Ευρώπη, οι ερμηνείες είναι διαφορετικές. Ακριβώς γιατί αποτελούν πρωτίστως αποτυπώματα της άποψης του παρόντος, το οποίο αποκτάει κατά κάποιο τρόπο σημασία μέσα από την ενσωμάτωση σε αυτό αρχιετυπικών σχημάτων. Έτσι, η οικειοποίηση και η επιλεκτική ερμηνεία της θεωρίας και του έργου του Βάγνερ, όπως έγινε φανερή μέσα από τα τεκμήρια και τις πηγές που παρουσίασε, δείχνουν και τη διαφοροποίηση της στάσης των μουσικών και μουσικολόγων της νεότερης Ελλάδας από αυτή του Γερμανού συνθέτη προς την αρχαία Ελλάδα. Αυτή η στάση εκφράστηκε ως απόπειρα αναδημιουργίας του αρχαίου δράματος με αυθεντικό τρόπο. Σε περιπτώσεις καλλιτεχνών που θέλησαν να επαναδημιουργήσουν εκ νέου το παρελθόν, η πεποίθηση ότι η δική μας εξέλιξη έως το παρόν είναι η μόνη αληθινή εξέλιξη του αρχαίου πνεύματος, υπηρέτησε κυρίως το στόχο της υπογράμμισης της σπουδαιότητας της εθνικής μας ταυτότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.